Συνεχίζεται να ανακατεύει την εσωκομματική τράπολα στον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, 6 μέρες πριν στηθούν οι κάλπες. Οι συνυποψήφοι του κρατούν πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με άλλα στελέχη, ενώ οι 5 επικεντρώνουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του κόμματος, τα οργανωτικά, αλλά και την κριτική προς την κυβέρνηση. Μήνυμα εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ έστειλε κατά τη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πυκνώνουν οι αντιδράσεις για την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος. Αλήθεια πουλάω. Άμα η αλήθεια να πουλάει, θα την πουλάω όλη την ώρα. Έχουν βαλθεί έγγραμμα και τα σπαράξουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν πως κάποιος που πετυχαίνει χωρίς τον. Εμφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης μέσω του Instagram. Δεν έχει κάποια σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρει ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα. Όχι μόνο η πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική πραγματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ανάγκη από τέτοιες μεγαλοστομίες και από την αναζήτηση μεσίων. Χαμηλότερους τόνους επιλέγουν οι συνυποψήφοι του. Δεν έχω κάνει κάποιο σχολιασμό κανενός συνυποψηφίου με όλη αυτή την περίοδο. Λειτουργούμε ανοιχτά στο ζήτημα αυτό και όταν λέμε ανοιχτά να το εννοούμε, δηλαδή ότι κανείς προσέρχεται, πλέον έχει τελειώσει αυτό, καταθέτει την πολιτική του πρόταση και την οργανωτική του πρόταση. Πολλές από τις θέσεις του Στέφανου Κασελάκη είναι ένα μείγμα πάγιων θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικών απόψεων που παρουσιάζονται εν είδη πολιτικής πλατφόρμας. Φοβάμαι χωρίς το αντίστοιχο περιεχόμενο. Κάθε υποψηφιότητα καινούργια μπορεί να προσθέσει. Μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον, να φέρει ενδεχομένως και κόσμο που δεν θα ερχόταν. Το μείζον ζήτημα είναι να ξεδιπλώσουμε τις απόψεις και τις ατζέντες μας. Για παρεμβάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο υποψήφιος Στέφανος Τζουμάκας. Κάποιοι κύκλοι ενδιαφέρονται να έχουν προσβάσεις στα κόμματα και να έχουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες να αλλάζουν την ατζέντα, να την υποβαθμίζουν, να την επιβάζουν και να τη φουγάζουν από την πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κάλεσμα στους πολίτες να συμμετέχουν στην διαδικασία ανάδειξης Προέδρου στις 10 Σεπτεμβρίου απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο τηλεοπτικό σποτ. Και η συμμετοχή είναι το κλειδί, όπως θα μας πει ο Αντώνης Ατζολέτος. Πώς βλέπουν τα πράγματα στην Κουμουνδούρου? Υπάρχει ανησυχία, απλώς είναι δεδομένο πλέον πως ο κύριος Κασελάκης μπορεί να συμβάλλει με δύο τρόπους. Πρώτον, να φέρει καινούργια μέλη να εγγραφούν στο ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον, να σηκώσει από τον καναπέ κομματικά στελέχη τα οποία ανησυχούν πως ο κύριος Κασελάκης θα λιώσει την ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Το 152.000 του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να πιαστεί. Είναι πολύ δύσκολο στόχο. Άρα, ποιο είναι ο στόχο, τι πιστεύουν, με τι θα ήταν ευχαριστημένοι? Είναι η πρώτη φορά ασία που ακούμε στελέχη μεταξύ του να βάζουν ένα μήνυμο συμμετοχή κοντά στι 60.000, πάνω από το οποίο αυτό το νούμερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Κουμουνδούρου θα λένε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Ο καινούριο πρόεδρο έχει την νομιμοποίηση που χρειάζεται. Μάλιστα, 60 δηλαδή από πόσα μέλη? Είναι γύρω στα 170.000 μέλη. Αλλά πιστεύουν να έχουν και νέες εγγραφές στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα, για να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.